Ο Σύλλογος Ευρυτών γιορτάζει τα 20 του χρόνια. Το 1994 ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας εδώ, οι Ευρύτες της Κομωτινής, οι Ευρύτες της Ροδόπης, να οργανωθούμε. Και σήμερα είπαμε να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια λοιπόν από την ίδρυση του Συλλόγου με ένα αντάμωμα των αδελφών σωματείων, των σωματείων των Συλλόγων Ευρυτών, των ομών Καβάλας, Ξάνθης, Δράμας, και μάλιστα για φέτος και για πρώτη φορά έρχονται εδώ για να τους γνωρίσουμε και ο νεοσύστατος Σύλλογος Ευρυτών των Σερών. Είναι μια προσπάθεια η οποία κάνουμε από κοινού όλοι οι Σύλλογοι Ευρυτών, ούτως ώστε να αναδείξουμε την πολιτιστική μας ταυτότητα και την θρακιώτικη κληρονομιά μας. Στηρίζοντας το λαϊκό πολιτισμό, αποφασίσαμε κάθε σύλλογος να αναλάβει ένα χορευτικό μέρος, αλλά ταυτόχρονα να εμπλουτίσει και την παρουσίασή του μέσα από δρόμενα παραδοσιακά, τα οποία αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, δηλαδή όχι μόνο τα περιορισμένα όρια του νομού Εύρου, αλλά την ευρύτερη Θράκη. Ευελπιστούμε ότι ανάλογες πρωτοβουλίες θα υιοθετηθούν και στο μέλλον από τη μεριά των συλλόγων στα πλαίσια των ανταμωμάτων, αν θέλετε, που πραγματοποιούμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να δώσουμε ένα πραγματικό νόημα στην παράδοση, να μπορέσουμε να γιορτάσουμε, αν θέλετε, την παράδοση της Θράκης, η οποία είναι και πλουσιότατη και γεμάτη από έναν πλούτο εκπληκτικής παραδοσιακής ομορφιάς. Είναι πάνω από 80 οι χορευτές και οι συμμετέχοντες στα δρόμενα σήμερα από τους 4 συλλόγους που σας είπαμε. Από τον Σύλλογο Ευρυτών Καβάλα, Σύλλογο Ευρυτών Ξάνθη, Σύλλογο Ευρυτών Δράμας και φυσικά ο Σύλλογος Ευρυτών Ροδόπης. Όταν ξεκινήσαμε έτσι μια παρέα, αν θέλετε, ανθρώπων Ευρυτών εδώ στην Κομωτινή, ίσως δεν θα φανταζόμασταν ότι θα έχουμε φτάσει τον σύλλογό μας σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα. Θέλω να πω ότι ξεκινήσαμε με μια προδιάθεση να συσφίξουμε έτσι τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη που έχουν ευρυτική καταγωγή, να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα χορευτικό. Τα όνειρά μας εξελίχθηκαν και η πραγματικότητα ξεπέρασε τις αρχικές μας προσδοκίες, από την άποψη ότι έχουμε πλέον ένα δικό μας κτίριο, πολυλειτουργικό, με πάμπολες δραστηριότητες σε όλο το εύρος του πολιτισμού, δηλαδή χωρίς να περιοριζόμαστε μόνο στη διατήρηση του λαϊκού πολιτισμού και της παραδοσιακής μας κληρονομιάς, αλλά πλέον ο Σύλλογος, εκτός από τμήματα παραδοσιακού χορού και τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων, έχει τμήματα μοντέρνου χορού, τμήματα ζωγραφικής, έχει μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, έχει μαθήματα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, για μεγάλους κτλ. Ξεπερνώντας αυτό το μοντέλο επαιτίας το οποίο υπήρχε ανάμεσα στους συλλόγους και την πολιτεία ή τις γενικότερα τις τοπικές αρχές, εμείς προσπαθήσαμε αυτόνομα και αυτοδύναμα, αν θέλετε, με τις δικές μας δυνάμεις, να μπορέσουμε όχι μόνο να χτίσουμε ένα δικό μας κτίριο, γιατί το κτίριο έχει χτιστεί με ίδιες δαπάνες, με δικές μας δαπάνες, δεν μας το παραχώρησε κανείς, ούτε μας καλύπτει κανείς τη λειτουργία του. Μόνοι μας λοιπόν χτίσαμε ένα κτίριο, μόνοι μας το λειτουργούμε. Ευελπιστούμε τα επόμενα 20 χρόνια ζωής μας αυτό το κτίριο να του δώσουμε τη ζωντάνια που του χρειάζεται. Χρειάζεται άλλους δύο ακόμη ορόφους, γιατί ήδη θα έλεγα ότι στους 3 ορόφους που διαθέτει έχουμε ήδη υπερκαλύψει τους χώρους απασχόλησής μας και δραστηριοποίησής μας. Χρειάζονται άλλοι 2 όροφοι λοιπόν στο κτίριο αυτό και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα το κατορθώσουμε και αυτό.